Την πλήρη αλληλεγγύη της Ευρώπης στην Κυπριακή Δημοκρατία για τις τουρκικές προκλήσεις εξέφρασε ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, στον Νίκο Αναστασιάδη. Ο Ντόναλντ Τούσκ, στις κοινές δηλώσεις με τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, έστειλε για ακόμα μία φορά σαφές μήνυμα στην Άγκυρα για τις παράνομες επιχειρήσεις στην ΑΟΣ. Η Ευρώπη ενωμένη στέκεται στο πλευρό σας. Καλώ την Τουρκία να σταματήσει αυτές τις δραστηριότητες, καθώς δεν υπονομεύουν μόνο τις πρόσφατες προσπάθειες επανέναρξης των συνομιλιών για το Κυπριακό, αλλά υπονομεύουν και τις σχέσεις καλής γειτονίας μεταξύ του συνόλου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Τουρκίας. Είναι ανάγκη, αγαπητέ Ντόναλντ, για μια πιο ξεκαθαρή απάντηση στις συνεχιζόμενες παράνομες τουρκικές επιχειρήσεις. Η Τουρκία πρέπει να δει αυτές τις προκλήσεις και να απέχει από περαιτέρω κλιμάκωση που μπορεί να προκαλέσει αποσταθεροποίηση σε μια ήδη ταραγμένη περιοχή. Ο Νίκος Αναστασιάδης αναφέρθηκε επίσης και στο επικείμενο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, υπογραμμίζοντας τη σημασία που αποδίδει η Λευκοσία στο να έχει στο πλευρό της ενωμένη όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο πρόεδρος της Κύπρου χαρακτήρισε τις παράνομες γεωτρήσεις μέρος μιας σειράς από συνεχιζόμενες προκλήσεις της Τουρκίας που περιλαμβάνουν την νεκρή ζώνη και τα σχέδια ενός ενδεχόμενου ανοίγματος της περίκλησης περιοχής των Βαροσίων.